Όταν ένα κράτος δίνει ελευθέρα, το τονίζω, στον Μπάλαρντ, ο οποίος είναι γνωστό ότι ήταν πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν του δίνουν άδεια με σκάφος αμερικανικό εντός εγωγικών, έτσι, να κάνει έρευνες στο Αιγαίο επί μήνες συνέλληνές μου και δεν του μίλησε κανείς, αλλά εγώ βρήκα τα στοιχεία και τα έγραψα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε για ποιο κράτος μιλάμε. Ένα κράτος, θα μην πω παροδία, μην πω κωμωδία, να μην πω τίποτα, αλλά εδώ μέσα θα βρείτε στοιχεία που δεν υπάρχουν πουθενά. Προλάβετε λοιπόν τώρα, συνέλληνές μου, ποιος είναι ο Μπάλαρντ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Μπάλαρντ περισσότεροι. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν, Αντώνη μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει Μπάλαρντ, τι μεγάλη μορφή είναι αυτός ο κύριος. Άρα έχουμε 7 έργα 45 ευρώ σε συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων. Προλάβετε τώρα να τα παραλάβετε. 2-31-025-23-20. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, η εκπληκτική προσφορά των εκδόσεων Κάδμος, η νέα εκπληκτική προσφορά, από τα 150 ευρώ που εσείς θα προμηθευτείτε μόνο με 45 ευρώ, περιλαμβάνει 4, 6, 7 καινούργια έργα μόνο με 45 ευρώ. Πολυσέλιδα και σημαντικότατα έργα. Πρώτο και βασικό, το νέο βιβλίο του βουλευτού Κυριάκου Βελόπουλου. Η Ελλάδα στην παγκόσμια σκαγκέρα της γεωπολιτικής. Ένα βιβλίο 400 και σελίδων, το οποίο αναλύει όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε με τον κύριο Βελόπουλο στην εκπομπή Ελληνιστή. Για να μην λένε κάποιοι ότι έχουμε μόνο κριτική, μα και προτάσεις κατά αυτό. Βεβαίως. Για το ρόλο της Κίνας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Θυμάσαι που σου είχα πει για την Κίνα ότι πήγε. Ναι. Παγαποντιά, εισαγωγικών, είναι ξυπνάδο, τον Πανδρέο και Πασόκ. Και ωραίος ο τίτλος, ως χώρα του ανατέλλοντος κόσμου, η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Μπράβο. Διότι εγώ, αγαπητέ μου Αντωνάκο, το είχα πει τότε. Τώρα άρχισαν να το λένε κάποιοι ότι πήγαμε στην Κίνα και προσπαθήσαμε να πάρουμε από την Κίνα χρήματα. Άρα η πληροφόρησή μου είναι σωστή. Το είπε και ο πρόεδρος μας στη Βουλή. Όλα αυτά, ειδικά για το θέμα των μεταναστών, το τονίζω, θα μείνετε άφωνοι με στοιχεία για να ξέρετε να έχετε επιχειρήματα. Εδώ, μουσουλμάνοι της Ευρώπης, μια δημογραφική ορολογική βόμβα. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Η Λιμπερασιόν, η Λεμόν, με στοιχεία μέσα. Δημοσιογράφος Daily Telegraph, το βλέπεις. Τα λένε όλοι αυτοί οι σπουδαίοι στο εξωτερικό, ακριβώς που εδώ τους αποκρύπτουν. Έτσι, μπράβο. Και εδώ αποκαλύπτονται. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι όλα αυτά τα έχουν πει μεγάλοι δημοσιογράφοι και έγκυρες εφημερίδες του εξωτερικού, αλλά στην Ελλάδα αυτά δεν αποκαλύπτονται και αποκαλύπτονται από εσάς. Μέσα από το βιβλίο. Δείτε εδώ τι λέω, ότι οι Βόσνοι μουσουλμάνοι έχουν σχέση με τους Ταλιμπάν στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Με στοιχεία. 1, 2, 3, για να καταλάβετε πού οδηγούν τα Βαλκάνια κάποιοι. Καταλάβετε το! Επιτέλους! Αυτά τα έγραψα για να ξέρουμε συνέλληνες που πηγαίνουμε. Ξέρετε ότι ο Άριος Πάγος με απόφασή του ανοίγει τον ασκό του αιώλου για νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Το ξέρετε αυτό. Ότι λέει ότι, λέει ότι τα νησιά των Κυκλάδων δεν ανήκουν στο ελληνικό κράτος, διότι δεν διαδέχτηκαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μέγα ψεύδος. Μέγα ψεύδος, το είχα πει και από την εκπομπή. Το ξέρετε, αλλά ακριβώς. Πάγου, σε παρακαλώ. Μέγα ψεύδος όμως, διότι οι Κυκλάδες ήταν στο πρώτο ελληνικό κράτος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Ο Άριος Πάγος με απόφασή του, με εισήγηση του εισηγητού, ανοίγει σε κάθε είδους καταπατητή το σκεπτικό ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ιδιοκτησία στα νησιά των Κυκλάδων, αφού εκεί το ελληνικό κράτος δεν διαδέχτηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό το ξέρετε. Τα γνωρίζετε αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή, οι Κυκλάδες, ρε τη Μύκονο μας παίρνουν, ρε. Πας και βες το πηδού και έπεισε το κολονάκι, ρε! Κύριε Βελόπουλε, επειδή αυτό δεν ξέρω πώς βγήκε. Κυρία Ζιάννη, τη Μύκονο μας παίρνουν. Δεν ξέρω πώς βγήκε η απόφαση αυτή. Δεν ξέρω πώς βγήκε η απόφαση αυτή. Πάντως είναι τελείως ανιστόρητη. Οι Κυκλάδες ήταν στο πρώτο ελληνικό κράτος. Πέστε μου που τα έχετε ακούσει όλα αυτά, συνέλληνες. Πέστε μου ειλικρινά και τα έχω καταγράψει όλα αυτά. Για να μπορέσουν οι Έλληνες να καταλάβουν τι γίνεται γύρω τους. Λοιπόν. Κύριε Βελόπουλε. Αλλά η προσφορά ισχύει για άλλα 10 λεπτά. Ακριβώς. Για άλλα 10 λεπτά το πολύ μπορείτε να παραλάβετε με 45 ευρώ από 150 ευρώ τα καινούργια βιβλία. Μικρός ο αριθμός των αντιτύπων της προσφοράς. Γιατί 150 ευρώ κοστίζει. 45 δίνουμε εμείς για λίγους από εδώ που το προλάβετε να παραλάβετε. Για λίγους. Κύριε Βελόπουλε, σας χαίρω γιατί πραγματικά θίξατε ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό και βλέπουμε ότι τώρα τελευταία όλο και περισσότερο γίνεται. Μιλήσατε για ένα σχέδιο ψυχολογικής τρομοκρατίας από τα ΜΜΕ και έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάθε πρωί ανοίγοντας τηλεόραση, ο κόσμος τρομοκρατείται. Δεν ξέρει πού θα πάει, τι σύνταξη θα πάρει, πότε θα πάρει, αν θα πάρει. Όλα αυτά τα πράγματα. Ποιος είναι ο εύκολος άνθρωπος για να υποταχθεί? Ο τρομοκρατημένος. Γεια σας. Όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη δραματοποίηση της κρίσης. Ως
μια προσπάθεια διαχύσεως της ενοχοποίησεως, ότι όλοι φταίμε, γιατί φταίμε σε έναν βαθμό όλοι, αλλά αυτό το πράγμα έχει πάρει, αν θέλεις, μια πυραμοειδή πορεία. Τα μέσα υπερτονίζουν την ανασφάλεια συνεχώς την οικονομική. Κυριαρχεί το ίδιο συνεχώς μοτίβο, ουσιαστικά ότι δεν έχουμε μέλλον, θα πεθάνουμε, θα πάρουμε συντάξεις στα 70, στα 80. Ισχύει στην Ευρώπη αυτό, ότι τα 65 παίρνει σύνταξη. Αλλά η δραματοποίηση του γεγονότος προσπαθούν να προκαλέσουν ψυχολογικό φόβο, απέχθεια, κατάθλιψη σε όλους τους πολίτες, ώστε να έρθει ο απομηχανής θεός. Άκου, θα σου πω τώρα. Ο μεγάλο επιχειρηματίας, θέλεις, τον οποίο τον προετοιμάζουν για χτυπάνε το πολιτικό σύστημα, όχι τυχαία με τα λάθη της αδυναμίας του, αλλά να έρθει και να πει: υπάρχει πετρέλαιο στο Αιγαίο, υπάρχουν ορυκτοί πλούτοι, τους εκποιούμε έναντι πυναγιού φακής και δεν σας παίρνουμε τις συντάξεις. Μεσίας για να μπράβο, φτιάξει τα πράγματα. Δεν σας παίρνουμε τις συντάξεις, δεν σας παίρνουμε τίποτα, μη στεναχωριέστε, εγώ έχω τη λύση. Να σου πω κάτι, όχι τυχαίο. Ο κύριος Γιαννόπουλος δεν είπε ότι υπάρχει πετρέλαιο στο Αιγαίο. Βεβαίως. Και ο ρητός πλούτος. Βεβαίως. Δίκιο έχει άνθρωπος. Εδώ μέσα λοιπόν, συνέλληνες, θα βρείτε όλες τις απαντήσεις. Όλες τις απαντήσεις. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Μάλιστα. Δεν ακούγεται κάποιος διαφέρει την πολιτική, αν το διαψεύδει ο ίδιος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, συνέλληνες, επειδή δεν θέλω να μπλέξω τηλεόραση σε περιπέτειες, θα σας πω κάτι. Θα έχουμε τρομακτικές εξελίξεις. Αλλά όχι, μη φοβάστε, δεν είναι θέμα φόβου πλέον. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε και τα πράγματα. Είναι θέμα να αντιληφθείτε τι παιχνίδια παίζονται. Θέλουν να σας τρομοκρατήσουν όλους και όλους μας, να μην έχουμε ελπίδα για κάτι καλύτερο και να σας φέρουν μετά στο σβέρκο αυτό που επιβάλλουν. Είτε στα εθνικά θέματα, είτε αν θέλετε στα αυτά που διαθέτει η Ελλάδα σε τεράστια αποθέματα, 8 τετράξια εκατομμύρια ευρώ η αξία του ορυκτού μας πλούτου, να τον πάρουν μόνο και μόνο σε ανταπόδοση των τόκων, αγαπητοί μου. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, να μας χαρίζουν τους τόκους, όχι το κεφάλαιο, ναι, ναι, και να πούν τα παίρνουμε όλα εμείς σκούπα. Αυτή είναι η αλήθεια του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ επαναλαμβάνω και το φωνάζω. Προλάβετε να πάρετε τα βιβλία, συνέλληνες, έχουν απομείνει 6-7 λεπτά. Είναι κορυφαία τα βιβλία, δεν μπορώ να τα πω όλα εδώ. Ο Βιαννόπουλος δικαίωσε ο Βελόπουλο, έτσι. Έλεγε για τα πετρέλαια και χρόνια. Ακριβώς, βεβαίως, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άστο, τα έχω γράψει. Δεν μπορώ να τα πω. Και είναι σημαντικό οι φίλοι μας να καταλάβουν ότι σε αυτά τα βιβλία μας προετοιμάζουν. Κρύβεται όλη η αλήθεια, ακριβώς. Μας προετοιμάζουν. Και πρέπει να ανταπρομηθευτούν. Μας προετοιμάζουν. Ακούστε τι σας λέω. Μας προετοιμάζουν για να δεχθούμε όποια λύση. Μας προετοιμάζουν για να δεχθούμε όποια άλλη λύση πολιτική. Αυτή. Μας προετοιμάζουν για να δεχθούμε Βόρεια Μακεδονία. Μάλιστα. Μας προετοιμάζουν για συνεκμετάλλευση. Εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Βαλέρη. Θέλουν να μας κάνουν εμάς τους Έλληνες να λουφάξουμε. Θα πω μερικά πράγματα τώρα. Ναι, ναι. Να λουφάξουμε. Πετάμε το πυρετέχνημα του ορυκτού πλούτου για να περάσει το μυαλό ότι μπορούμε να δώσουμε κάτι. Όχι τη στέξη μας, όχι τους μισθούς μας. Μα θα μας πειράξουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν δεν έχεις να πληρώσεις, να πληρώσεις. Αλλά θα έρθει μετά να σου πει. Ίσως και η αποκάλυψη των ορυκτών πλούτων έφερε πιο γρήγορα όλα αυτά τα πράγματα, κύριε Βελόπουλε, γιατί... Δεν θέλω να μιλήσω. Γιατί κανείς δεν μίλαγε και υποθηκεύανε συνεχώς περισσότερο. Έτσι. Τώρα που ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει ορυκτός πλούτος, ίσως να... Το τονίζω, συνέλληνες, στα βιβλία αυτά θα πάρετε στοιχεία που δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά αλλού. Πουθενά μα πουθενά αλλού. Ορίστε, συνέλληνες, να δείξω μερικά από τα κεφάλαια. Γρήγορα, γρήγορα, για να καταλάβετε περί πού πρέπει μιλάμε. Όλοι μιλούν για τους κερδοσκόπους. Δείτε εδώ. Ποιοι είναι αυτοί, ξέρετε. Εδώ ολόκληρη επιχείρηση με τον τίτλο Ελληνική Χρεοκοπία έκανε. Μάλιστα, ακριβώς, ναι, ναι. Επιχείρηση κανονική. Και ποντάριζαν κανονικά και λέγανε αν κερδίσει, κερδίσαμε, αν χάσει πάλι κερδίσαμε. Τα είπα στη Βουλή, τα έγραψα στο βιβλίο. Ναι, το σύστημα Σόρος. Ποιος είναι ο κύριος και ποιος είναι ο κουμπάρος του στην Ελλάδα, μεγάλος υπουργός. Λοιπόν, εδώ είναι. Αν θα κάνουμε ευρωδραχμή, είναι καλό ή κακό. Να δείτε εδώ στοιχεία. Στοιχεία να δείτε, συνέλληνες. Εδώ η απειλή γεωστρατηγική χρεοκοπία της Ελλάδος. Είναι στοιχεία πρωτόγνωρα, δεν έχουν ξανακουστεί. Η επαναφορά της δαγμής, η άλλη πλευρά. Δείτε εδώ. Προσπαθώ να αναδείξω τα γρήγορα τι στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ μέσα. Η απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας. Βλέπετε, κεφάλαια και αφηγητή τους Έλληνες παντού. Δηλαδή, πρωτογενή ενημέρωση. Νέοι γεωστρατηγικοί παράγοντες στη Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία. Σχέση με Ελλάδα, έτσι, όχι παθηρημένα. Ναι. Από τη Σοβιετική Ένωση στη Ρωσία του 21ου αιώνα. Εδώ να δείτε για τον Πούτιν τι λέω. Εδώ να δείτε αποκαλύψει για τον ρόλο του Πούτιν τη γεωστρατηγική στην περιοχή. Πάμε αλλού. Εδώ, ηθαγένεια μετανάστες πρώτης γενιάς, δεύτερης γενιάς, τι ισχύει στο εξωτερικό, πόσο επικίνδυνο είναι το θέμα, με επιχειρήματα συνέλληνες. Η εξανατολών απειλή και ευθύνες της Ελλάδος, για την Τουρκία αναφέρομαι. Δηλαδή, πού να γυρίσω.
Αυτό με το Αιγαίο, ο Άριος Πάγος λέει ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό πλέον. Με απόφαση του Αριού Πάγου, εισηγητής του Αριού Πάγου, το λέει αυτό πράγμα. Απίστευτα πράγματα. Για να εξυπηρετήσει.